Χαιρετίζουμε από το βήμα της Βουλής τους χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες που με την ορμή των μεγάλων κινητοποιήσεων της χρονιάς που πέρασε προσήλθαν στις κάλπες και επέλεξαν τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με τη συμμετοχή τους και την υπερψήφιση της πασουδαστικής κίνησης συνεργασίας δήλωσαν παρόν απέναντι στο παγκόσμιο ξεσηκωμό ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που όλοι εδώ μέσα ανεξαιρέτως στήριξαν και στηρίζουν πλην ΚΚΕ. Δήλωσαν παρόν απέναντι στην προσπάθεια που εξελίσσεται όλο αυτό το διάστημα για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών και τις διαχρονικές ευθύνες όλων των πολιτικών δυνάμεων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά κτλ., που είτε ψηφίζοντας μνημόνια, είτε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σιδηροδρόμους, έστρωσαν το χαλί της υποβάθμισης του κατακαιρματισμού και του ξεπολύματος, όπως και της εμπορευματοποίησης των τρένων. Η ανάδειξη της πασουδαστικής κίνησης συνεργασίας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε πρώτη δύναμη επαναλαμβάνω, παρόλες τις αθλειότητες της κυβερνητικής παράταξης, στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και αφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που στον χώρο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και συνολικά στη ζωή των φοιτητών αφήνει το αντιλαϊκό και αντιδραστικό αποτύπωμα. Παρόλη την οργανωμένη προσπάθεια της κυβέρνησης και της Δάπνου Δουφουκού να υπονομεύσουν τη συμμετοχή και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών, οι φοιτητές τους γύρισαν την πλάτη, καταδίκασαν την κυβερνητική πολιτική, απέρριψαν τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, απέτυχαν ένα σύγχρονο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, πτυχία με αξία, δουλειά με δικαιώματα. Μπορεί λοιπόν σήμερα η επιτυχία αυτή να βρει συνέχεια στην αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές της 9ης του Ιούνιου. Για να φάει ένα γερό χαστούκι η κυβέρνηση, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα άλλα κόμματα που τη στηρίζουν. Για να δυναμώσει η μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, αλλά και εκεί που ανατρέπονται, στους δρόμους του αγώνα. Το σημερινό νομοσχέδιο που φέρνεται στην Ολομέλεια θα μπορούσε να είχε τον τίτλο «Διατάξεις για την εξαπάτηση του καταναλωτή, την ενίσχυση της καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας, τη συνέχιση της καταλήστευσης και φοροαφέμαξης των λαϊκών εισοδημάτων». Σήμερα αποτελούν πρόκληση για το λαό μας τόσο τα νομοσχέδια από προσανατολισμού και εγκλωβισμού συνειδήσεων, όσο και οι επιστολές του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της φτώχειας, της ανεργίας, της ασυδοσίας, των πολυεθνικών, της ακρίβειας, των λόμπι και των πολέμων. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει ότι υπεύθυνη για τις τιμές φωτιά στο ράφι είναι η αντιλαϊκή πολιτική της. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ίδια λειτουργία της καπιταλιστικής αγοράς για τα κέρδη των ομίλων και των πολυεθνικών, που τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και όλα τα άλλα κόμματα, φυλάνε ως κόρη οφθαλμού. Και είναι ντροπή για όλες τις δυνάμεις του ευρωμονόδρομου που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, που υποκλίνονται στους νόμους της ελεύθερης αγοράς, να ζητάνε ρυθμίσεις της αγοράς, να ζητάνε υποτίθεται ελέγχους από την ελεύθερη αγορά του Μάστριχ και των τεσσάρων ελευθεριών που ψήφισαν και στήριξαν όλοι τους ανεξαιρέτως. Σήμερα, μια ματιά στις αιτίες της ακρίβειας και στο τι κρύβεται πίσω από αυτήν είναι αποκαλυπτική για το μέγεθος της κοροϊδίας, της ενοχής και των ευθυνών όλων εσάς που πίνετε νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μονοπωλίων και των πολυεθνικών. Την ακρίβεια σήμερα την προκαλούν οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, ο λεγόμενος πληθωρισμός, που με τη σειρά του οφείλεται σε μια σειρά αιτίες όπως η κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων στην πώληση τροφίμων και σε κλάδους της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας που πιέζει τις τιμές προς τα πάνω και εξασφαλίζει γιγάντια κέρδη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μονοπόλια. Δεύτερον, η λεγόμενη επεκτατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ζεστό χρήμα δηλαδή, που δόθηκε για τη στήριξη των ομίλων με αφορμή την πανδημία και την οικονομική κρίση, εκτινάσοντας τον πληθωρισμό. Τρίτον, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την πράσινη μετάβαση, που αύξησε τις τιμές, οδηγώντας σε ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια τους λαούς και τα νοικοκυριά. Τέταρτον, το εμπάρκο στη ρώσικη ενέργεια μετά τον υπερελιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και την αντιπαράθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας, που σε συνδυασμό με τις ακριβές εισαγωγές οδήγησαν σε νέο γύρο αύξησης της τιμής της ενέργειας.
Το εμπάρκο στη ρώσικη ενέργεια έχουν εκτινάξει τις διεθνές τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες έχουν διπλασιαστεί από το 2020 έως σήμερα, που αποτελούν μεγάλο κομμάτι του αγροτικού κόστους, συμπαρασύροντας τις τιμές του γάλακτος και του κρέατος. Σε τι άλλο οφείλεται η ακρίβεια, που όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου το κάνουν γαργάρα? Στους δυσβάστακτους φόρους και τα χαράτσια που φορτώνει το κράτος στο λαό στη βάση των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας. Το κράτος λοιπόν επιβάλλει πολύ υψηλή έμεση φορολογία, εκτοξεύοντας και άλλο τις τιμές στο ράφι, την αντλία και παντού. Φέτος μάλιστα τα λαϊκά στρώματα πληρώνουν 6,2 δις περισσότερους φόρους σε σχέση με πέρσι, στο όνομα των ληστρικών πρωτογενών πλεονασμάτων που όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχονται. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης που στεγνώνει τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και βιοπαλαιστές αγρότες βρίσκεται ανάμεσα στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΑΣΑ και των άλλων οδηγιών. Τα πράσινα χαράτσια έρχονται να φουσκώσουν τις υποχρεώσεις των οικοκυριών. Ενώ όλοι μαζί οι φόροι τσακίζουν το ήδη λαϊλατημένο λαϊκό εισόδημα, με το μέσο μισθό να παραμένει μικρότερος κατά 15% σε σχέση με το 2011. Για τους χαμηλούς μισθούς ευθύνεται η άγρια ζούγκλα της αγοράς εργασίας που διαμορφώνεται με τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΣΕΒ και των μονοπωλίων. Ευθύνονται νόμοι όπως αυτός των Βρούτσι Αχτσόγλου, που έχει τη μνημονιακή σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κόβει ράβει τον κατώτατο μισθό στα μέτρα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Η ακρίβεια λοιπόν δεν είναι ούτε φυσικό φαινόμενο, ούτε αποτέλεσμα κάποιας ιδεολειψίας ή λαθεμένων διαχειριστικών επιλογών της μιας ή της άλλης κυβέρνησης. Πάει πακέτο με την αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, και είναι η άλλη όψη των κερδών που βγάζουν με τη σέσουλα οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Συζητάμε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, στα πλαίσια των κατευθύνσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, των επιταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιλογών της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, νομοσχέδιο τάχα μου και δίθεν μου για την προστασία του καταναλωτή και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Νομοσχέδιο όμως που, όπως και όλα τα άλλα προηγούμενα, με όλες τις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν την εξουσία του κεφαλαίου στην πατρίδα μας, έρχεται να ικανοποιήσει μνημονιακές δεσμεύσεις και να ρίξει στάχτη στα μάτια του λαού που υποφέρει από την ακρίβεια, το άγχος, την ανασφάλεια, που βλέπει το εισόδημά του να εξαφανίζεται ως τη 19η μέρα του μήνα και τις υποχρεώσεις του να μεγαλώνουν τρομακτικά. Που βλέπει το μισό μισθό του να εξανεμίζεται σε φόρους και εισφορές, ενώ άλλος μισός να το εξασφαλίζει ίσα-ίσα τα αναγκαία για την υποβίωσή του. Σήμερα, το 75% των οικοκυριών μείωσε τις οικογενειακές του δαπάνες λόγω των μεγάλων αυξήσεων στα τρόφιμα. Περιόρισε σοβαρά την ποιότητα της διατροφής του, ενώ είδε την ανεμική αύξηση στο βασικό μισθό να εξανεμίζεται σε φόρους, εισφορές και περικοπές επιδομάτων. Απέναντι σε αυτό το τοπίο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι των σούπερ μάρκετ, απολαμβάνοντας φοροαπαλλαγές και προνόμια, εκτινάσουν καθημερινά την κερδοφορία τους, η οποία μάλιστα μόνο για το έτος 2023 ξεπέρασε τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, συνεχίζοντας την ανωδική πορεία και το πρώτο τετράμινο του 2024. Η ακρίβεια στα καύσιμα και την ενέργεια οδηγεί τα ελληνικά νοικοκυριά σε τρομερά αδιέξοδα. Η επαναφορά της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς της ενέργειας με την ονομασία «μηχανισμός διακύμασης» που αποφάσισε η κυβέρνηση και θεσμοθέτησε υποχρεωτικά για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών, όχι μόνο για την κατανάλωση, αλλά έχει συμπαρασύρει και το κόστος των καυσίμων και των βασικών προϊόντων βασικής ανάγκης. Θυμίζουμε μάλιστα ότι από 1η Μαΐου ισχύει το αυξημένο πάγιο που έχει φτάσει στα 38 ευρώ το χρόνο από 4,5 για μονοφασικό ρολόι και στα 118 ευρώ το χρόνο από 14 για τριφασικό. Ενώ μόνο το 2023 η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν αυξημένη κατά 85% σε σχέση με το 2019. Τη στιγμή που ο λαός φτωχοποιείται από την ακρίβεια, οι εταιρείες ενέργειας και ενεργειακοί όμιλοι θησαυρίζουν σε βάρος του, με κέρδη δισεκατομμυρίων, παροχές και φοροελαφρύνσεις από το δημόσιο. Οι 5 μεγαλύτεροι ενεργειακοί όμιλοι είχαν μόνο το 2022 1,6 δισεκατομμύρια κερδοφορία, με το 2023 να αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Ενώ ο λαός μας υποφέρει καθημερινά με τα νέα ζευγάρια να ξοδεύουν το 40% του μισθού τους σε δαπάνες ενοικίων, με 6 στους 10 μισθωτούς να έχουν μισθό κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ μεικτά και το 75% να μην καλύπτονται από καμία συλλογική σύμβαση.
Την ίδια στιγμή, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες κατέγραφαν μόνο το 2022 αύξηση κερδών κατά 76%, φτάνοντας το ποσό των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χιλιάδες μισθωτοί επιβιώνουν σήμερα με μισθούς χαρτζηλίκια, σε συνθήκες που το κόστος ζωής εκτοξεύεται, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Ενώ πάνω από 300.000 εργαζόμενοι καλούνται να τα βγάλουν πέρα με λιγότερο από 500 ευρώ μεικτές αποδοχές το μήνα. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αναστραφεί με τις κυβερνητικές φανφάρες περί αύξησης του μέσου μισθού, αφού ακόμα και αυτή η αύξηση κατά 6,3, 74,6 δισεκατομμύρια, έχει ήδη χαθεί στις συμπληγάδες της ακρίβειας και της φοροαφέμαξης. Το κράτος αναμένεται να αυξήσει τα φορολογικά του έσοδα λόγω της περιβόητης αύξησης του μέσου μισθού κατά 6,2 δις σε σχέση με πέρσι και μάλιστα αν συνυπολογιστεί και η μεγαλύτερη φορολογιστία και η μεγαλύτερη φοροαφέμαξη των μικρών αυτοαπασχολούμενων βιοπαλαιστών αγροτών με την υποβολή των άδικων τεκμηρίων. Ακόμα δηλαδή και αυτά τα 76 δισεκατομμύρια μεικτά καραδοκούν να τα βουτήξουν από τη μία η εφορία και από την άλλη η επιχειρηματική όμιλη, όπως τα σούπερ μάρκετ με τις απλησίαστες τιμές, η πάροχη ενέργειας με τα χρωματιστά τιμολόγια, οι κλινικάρχες, την εμπορευματοποιημένη και ιδιωτικοποιημένη υγείας, οι φροντιστηριάρχες και τόσοι άλλοι. Και μάλιστα το πρώτο τετράμινο του 2024, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασε αύξηση 2,3 δις ή 11,4% παραπάνω έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες το ίδιο διάστημα παρουσιάστηκαν μειωμένες κατά 110 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού. Ματώνει λοιπόν ο λαός μας καθημερινά, απολαμβάνοντας όλο και χειρότερες υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας και ασφάλειας. Σήμερα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο για την ακρίβεια και τη φορολογιστία. Ακολουθεί συνταγές των προκατόχων της, που έμαθαν καλά το παιχνίδι του αποπροσανατολισμού και της εξαπάτησης στα μνημονιακά χρόνια. Τη στιγμή που η ακρίβεια σαρώνει με σπασμένα τα φρένα το πενιχρό λαϊκό εισόδημα, η κυβέρνηση εμπέζει το λαό μας μιλώντας για μηδενικό πληθωρισμό. Η γελοιότητα των πλατφορμών στο έψιλον καταναλωτής θυμίζει τα καλάθια καπαμά της κυβέρνησης που μετατρέπει τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον άνεργο σε παίχτη τζόγου που θα κυνηγάει τις τιμές και τα σούπερ μάρκετ, που θα σκανάρει τα ράφια και τις προσφορές, ενώ την ίδια στιγμή θα καταναλώνει το ελάχιστο ελεύθερο χρόνο του στις μετακινήσεις από τη μια περιοχή στην άλλη, δαπανώντας και τα τελευταία του οικονομικά αποθέματα στα καύσιμα και τις συγκοινωνίες, μπας και πιάσει το λότο των φθηνότερων κατά μερικά λεπτά του ευρώ προϊόντων. Φοβερό κόλπο της κυβέρνησης. Θα μπορούσε μάλιστα κανείς να δώσει τον τίτλο «Κρουαζιέρα για ψώνια». Αυτές λοιπόν οι μαθηματικές αλχημίες προκαλούν σήμερα την νοημοσύνη του λαού μας, ο οποίος βιώνει τον εφιάλτη της ακρίβειας τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να στήσει μια εικονική πραγματικότητα. Μάλιστα, η κυβέρνηση απαρρύνει μέτρα ξανά ασπιρίνες, όπως τάχα οι σταθερές και μόνιμες αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, που στο μεταξύ έχουν εξαλειωθεί από την άνοδο στις τιμές στο ράφι. Μιλάει για πολιτική μείωση των φόρων, που ωστόσο όμως ποιους αφορά? Αφορά τους επιχειρηματικούς όμιλους, τους στρατηγικούς επενδυτές, τους βιομηχανικούς όμιλους, τους εφοπλιστές, αφού όλα τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα πλατιά λαϊκά στρώματα πληρώνουν επιπλέον ακόμα περισσότερους φόρους με πρόσχημα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πληρώνουν το 95% των φόρων, ενώ οι μεγάλοι όμιλοι μόλις το 5%. Η κυβέρνηση σήμερα αρνείται πραγματικά και πεισματικά την πρόταση του ΚΚΕ για μηδενισμό του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, την ενέργεια και τα καύσιμα. Για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, την 13η και 14η σύνταξη στους συνταξιούχους, για επαναφορά των τριετιών, για γενναία αύξηση του βασικού μισθού με παράλληλη αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ με 3.000 ευρώ αναπροστατευόμενο τέκνο και την παράλληλη φορολόγηση του κεφαλαίου με 45%. Κάτι που δεν το αρνείται μόνο η κυβέρνηση, αλλά το αρνούνται πεισματικά και όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, θωρακίζοντας με κάθε τρόπο και κάθε μέσο την κερδοφορία των πολυεθνικών και των μονοπωλίων. Έτσι και σήμερα, το σχέδιο νόμου προσπαθεί να επιβάλλει διευκολύσεις, απλουστεύσεις και ταχύτητα στη διαδικασία μελέτης, υποβολής και εκταμίευσης επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και ενισχύσεων των μεγάλων επενδυτικών ομίλων.
Χρήματα βγαλμένα από τον ιδρώτα και το αίμα του λαού μας, που το καπιταλιστικό κράτος και οι μονοπωλιακές ενώσεις επιστρέφουν στο κεφάλαιο και τις πολυεθνικές. Είναι γεγονός ότι οι απλουστεύσεις αυτές στο πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων στηρίζονται σε νόμους που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2016, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των βιομηχάνων και των άλλων μεγάλων ομίλων. Και συνεχίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με νομοθετήματα ένταξης και άλλων δραστηριοτήτων σε αυτό το καθεστώς. Στόχος βέβαια όλων των παραπάνω ρυθμίσεων είναι η απλούστευση των προϋποθέσεων και διαδικασιών εγκατάστασης, έναρξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που αφορούν τους μεγάλους ομίλους και σε καμία περίπτωση τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες και έμπορους. Γι' αυτό λοιπόν ως ΚΚΕ καταψηφίζουμε το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Σήμερα οι εργαζόμενοι, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι βιοπαλλεστές αγρότες δεν πρέπει να έχουν καμία αυταπάτη για τις επιλογές της κυβέρνησης και των κομμάτων που υποκλίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέναντι σε όλα αυτά, ο λαός μας έχει ανάγκη από ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα για να δυναμώσει το ρεύμα αφισβήτησης και σύγκρουσης με την εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που της δίνουν απλόχερα συνένεση. Για να ανοίξει ο δρόμος για γενικότερες αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία στη βάση της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών του 21ου αιώνα. Με το λαό πραγματικό νοικοκύρη στο βιός του, απαλλαγμένο από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πολέμων και της φτώχειας, της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Ισχυρό λοιπόν ΚΚΕ στις 9 του Ιούνιου, για να είναι πολύ πιο ισχυρός ο λαός μας την επόμενη μέρα.